Η πρώτη παρατήρηση. Από χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί, με το που έφυγε το δελτίο τύπου του Τμήματος Δικαιωμάτων για τη σημερινή εκδήλωση, άρχισε ένα γαϊτανάκι δημοσιευμάτων, στο οποίο για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά θα έλεγα, ανακαλύπτεται μια κόντρα, μια σύγκρουση, μια αντίθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως γράφεται. Ανάμεσα, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση ή ανάμεσα στον ΤΑΔΕ και τον ΤΑΔΕ και σε επίπεδο προσώπου. Προφανώς όσοι γράφουν από τα δημοσιεύματα, δικαίωμά τους προφανώς, ο καθένας είναι ελεύθερος, δεν υπάρχει καμία λογοκρισία, ο καθένας είναι δικαίωμά του να γράφει και να αναλύει, να ανακαλύπτει πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεται, αλλά για άλλη μια φορά θα διαψευτούν, διότι τι λείπει από αυτό. Η μη κατανόηση τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μη κατανόηση. Πώς λειτουργεί αυτό το κόμμα, πόσο σταθερό είναι. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για το προσφυγικό. Πολύ σωστά κάναμε και συνεδριάσαμε μόνο για αυτό το θέμα, διότι το θεωρούμε κορυφαίο. Και η απόφασή μας, η πολιτική απόφαση, ήταν ομοφωνή. Άντε λοιπόν να ανακαλύψουν το ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο, η δεύτερη παρατήρηση. Έχει να κάνει με τον σύντροφο τον Γιάννη τον Μοζάλα. Δεν θα πω καθόλου στην ουσία της υπόθεσης, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει υπόθεση, δεν υπάρχει επίδικο. Ποιο είναι το κρίσιμο ζήτημα? Ότι έχουμε να κάνουμε με έναν σύντροφο, με έναν άνθρωπο, με έναν υπουργό, ο οποίος μέσα από τις συλλογικές επεξεργασίες και αποφάσεις τόσο της κυβέρνησης όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος, αλλά και πολλών άλλων θα έλεγα, και αυτό είναι επίτευγμα, πέραν και έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταφέρει και ο ίδιος και το επιτελείο του Υπουργείου ένα μικρό θαύμα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, που έχει συμβεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, με όλες τις ελλείψεις, με όλα τα λάθη, με όλα τα προβλήματα, τα οποία μπορούμε να τα καταλάβουμε, όλοι τα καταλαβαίνουν, όλοι και όλες το καταλαβαίνουν, έχει γίνει ένα μικρό θαύμα. Το σύντροφο λοιπόν Γιάννη Μοζάλα, δεν χρειάζεται να το πω, το λέω όμως προσθέτοντας τη φωνή μου με τη φωνή της Κλειούς Παπαντολέων που συντονίζει τη σημερινή μας κουβέντα, το στηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Ο Γιάννης Μοζάλας ήταν, είναι και θα είναι εδώ. Πάμε λίγο παρακάτω. Κάποτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας θα το θυμούνται, στα κείμενα της δικής μας αριστεράς, της κριτικής, της ριζοσπαστικής, ανανεωτικής, πείτε το πως θέλετε, γράφουμε για την Ευρώπη φρούριο. Πολλά χρόνια τώρα. Λέγαμε η Ευρώπη φρούριο και βεβαίως είμαστε ενάντια στη λογική της Ευρώπης που μετατρέπεται σε φρούριο. Ήταν, θα έλεγα, μια προφητεία ή στην πολιτική μας γλώσσα μια σωστή εκτίμηση που εκείνες τις στιγμές φάνταζε κάτι σαν βερμπαλισμό, σαν υπερβολή. Και ήταν, η αλήθεια είναι ότι τότε ήταν υπερβολή. Δεν ήταν φρούριο. Έτεινε, πήγαινε, έβλεπε προς αυτή τη λογική. Σήμερα όμως το φρούριο, η Ευρώπη φρούριο, είναι μια ορατή πραγματικότητα διαγυμνού θέλουμε προφανώς. Και το βλέπουμε στην Ιδωμένη, το ζούμε στα βόρεια σύνορά μας, το βλέπουμε στις κοινές περιπολίες Αλβανών και Ιταλών, το βλέπουμε στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στις χώρες του Βίζεγκρατ, στο νατοϊκό στόλο στο Αιγαίο που ήρθε για να διασφαλίσει την μη είσοδο των μεταναστών και των προσφύγων, τη μη ροή, να σταματήσουν οι ροές. Και βεβαίως το βλέπουμε στις ξενοφοβικές κραυγές και πρακτικές της σοσιαλδημοκρατικής, της συμμαχικής κυβέρνησης στην Αυστρία του Φάιμαν. Η Ευρώπη, συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, βουλιάζει. Αυτοκαταστρέφεται στα τείχη που δημιουργούν τα έθνη-κράτη, είναι μια πολύ μεγάλη αντίφαση, σε αποφάσεις που παίρνουν και ακυρώνουν προηγούμενες αποφάσεις, που συνθλίβουν, σκίζουν σαν κουρελόχαρτο διεθνείς συμβάσεις,
όπως τη συνθήκη της Γενέβης τίνει να σχιστεί σαν κουρελόχαρτο και φυσικά τα δικαιώματα. Η Ευρώπη λοιπόν αυτοκαταστρέφεται με ηλικιώδη ταχύτητα. Λιτότητα και αυταρχισμός, γιατί είναι και η λιτότητα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, μαζί, παρέα, ξενοφοβία και ρατσισμός και τύχη μπροστά στον εχθρό που είναι οι εξαθλειωμένοι. Και οι εξαθλειωμένοι έχουν όνομα, είναι οι πρόσφυγες του πολέμου κατά κύριο λόγο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σκεφτόμουν τις προάλλες και το κουβέντιαζα με φίλους και συντρόφους, πώς μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, σκεφτείτε το, το μικρό, βάλτε το εισαγωγικά, για πολλούς περιθωριακό ακόμα και μέσα στη δική μας αριστερά, ενώ το προσφυγικό μεταναστευτικό, έγινε μεγάλο, έγινε τεράστιο, κορυφαίο, τόσο που να μπαίνει στην ίδια ζυγαριά με την οικονομική κρίση. Η αλήθεια όμως είναι ότι ποτέ δεν ήταν μικρό. Κάποιοι το καταλάβαιναν. Ποτέ δεν ήταν ασήμαντο. Όπως βεβαίως και τόσα άλλα που θεωρήθηκαν ασήμαντα μικρά, περιθωριακά ενδεχομένως και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν να είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τη ζωή όλων των ανθρώπων, των πολλών ανθρώπων, για τις κοινωνίες. Και αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτά τα ζητήματα καθορίζουν τις τύχες, όπως είπα, όχι μόνο των ιδίων, των λίγων, αλλά και των πολλών. Διαμορφώνουν συνειδήσεις, αυτό γίνεται σήμερα, δημιουργούν νέες διαχωριστικές γραμμές, βαθαίνουν αποστάσεις ή αφήνουν περιθώρια για συγκλίσεις σε ένα άλλο επίπεδο. Ας πούμε για παράδειγμα, δεν είναι αυτονόητο ότι ένας, τη δική μου την πλευρά, ότι ένας σοσιαλδημοκράτης είναι εξορισμού προοδευτικός λόγω της παράδοσής του, σε σχέση με ένα που ανήκει στη δεξιά πολιτική οικογένεια. Η νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Αυστρίας πριν λίγες μέρες, πρέπει να είναι 4-5, αποδοκίμασε το καγκελάριο Βέρνερ Φάιμαν για τη δεξιά, ακροδεξιά ρητορική και πρακτική του. Οι νεολαίοι του κόμματος του φώναζαν μπροστά του στην εκδήλωση «Βέρνερ, βγες έξω από τη δεξιά αγωνία» ή «Σφύριγμα τέλους του αγώνα για το Φάιμαν». Ήταν μια συγκλονιστική αντίδραση, ένα σαφές μήνυμα. Ο πολιτικός χάρτης, φίλες και φίλοι, αλλάζει και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ο καθένας επιλέγει στρατόπεδο και πρέπει να το κάνει τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχουν ούτε σύμψηφισμοί ούτε μεσιόροι, δεν μπορεί να υπάρχει ο λίγον δικαίωμα, ο λίγον δικαιώματα, ο λίγον αυταρχισμός, κάτι από όλα αυτά. Είναι λοιπόν η στιγμή της επιλογής, είναι η στιγμή της κρίσης. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να ισχυριστεί εκεί στην Αυστρία, αλλά και εδώ και αλλού, σε άλλες χώρες, ότι αναμετρήθηκε ο ρεαλισμός, αυτό ισχυρίζεται προφανώς ο καγκελάριος, με την νεανική επαναστατική αφέλεια, γιατί από μια μεριά είχαμε τους νεολαίους. Ισχυρίζω ότι δεν είναι έτσι, ότι αναμετράται η ευρωπαϊκή προοπτική με τη διάλυσή της, η ξενοφοβία με την αλληλεγγύη, η νομιμότητα με την καταπάτησή της, οι διεθνείς συμβάσεις με αυτές τις νέες, τα νέα σχέδια που ετοιμάζονται στον ευρωπαϊκό χάρτη και που ουδεμία σχέση θα έχουν με ό,τι κατακτήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες. Εν τέλει, ο ρεαλισμός που επικαλούνται κινείται πλάι-πλάι, δυστυχώς, με τον κινησμό, με τον πολιτικό κινησμό. Η σύγκρουση λοιπόν των νεολαίων με την επίσημη πολιτική του κόμματος του Φάιμαν είναι μια παλιά, συγχρόνως όμως και μια νέα διαχωριστική γραμμή. Η Ευρώπη χωρίζεται εκ νέου, όπως και η Ελλάδα, γιατί οι διαχωριστικές γραμμές διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων, με βάση τις αξίες και τις αξιώσεις, και όχι φυσικά με βάση μια αόριστη ουδέτερη γραμμή εθνικής ενότητας, εθνικής στρατηγικής, που προφανώς γίνεται φύλο και φτερό με την πρώτη αφορμή, με την πρώτη ευκαιρία. Συντρόφοι και σύντροφοι, το προσφυγικό ζήτημα χωρίζει την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας βαθιά. Γίνεται ορατή για άλλη μια φορά τώρα πολύ έντονα η διάκριση, η διαχωριστική γραμμή αριστεράς-δεξιάς, αριστεράς-ακροδεξιάς στην πραγματικότητα. Η σύγκρουση ανάμεσα στην αλληλεγγύη και τη βαρβαρότητα, ανάμεσα στα τείχη και τη φιλοξενία, ανάμεσα στα κλειστά σύνορα και την ασφαλή δίωδο, ανάμεσα στα κλειστά κέντρα και τους ανοιχτούς χώρους, ανάμεσα εν τέλει στον πόλεμο και την ειρήνη που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το μεγάλο, το κορυφαίο θέμα. Τη σύγκρουση αυτή άλλωστε ως προς το προσφυγικό και μεταναστευτικό την είδαμε από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα, φίλες και φίλοι, της συντηρητικής αντιπολίτευσης,
αλλά και μια σειρά κυβερνήσεις άλλων χωρών, γιατί δεν ήταν η συζήτηση μόνο εδώ στην Ελλάδα, κατηγόρησαν και συνεχίζουν να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε μια πολιτική ανοιχτών συνόρων. Μια πολιτική μη αποτροπής. Το έχουμε ακούσει πολλάκις. Εγώ λέω ότι έχουν δίκιο. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε το δρόμο της νομιμότητας. Για να το αποκαταστήσω, τι κάναμε εμείς? Ακολουθήσαμε το δρόμο της νομιμότητας. Που σημαίνει ότι σεβάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ απόλυτα και η κυβέρνησή του, απόλυτα τις διεθνείς συνθήκες. Δεν μας είπαν όμως, και δεν το λένε ακόμα και σήμερα, οι κατήγοροι μας τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν. Το λένε, το πετάνε. Μη αποτροπή, ας πούμε. Ακολουθήσατε πολιτική μη αποτροπής. Φέρατε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ή για να το πούμε διαφορετικά, το είπαν οι άνθρωποι, αλλά όχι ανοιχτά. Το είπαν με πιο κομψό τρόπο. Γιατί πολιτική αποτροπής θα σήμαινε, φαντάζομαι, να πληροφορηθούν οι πρόσφυγες πολέμου ότι η χώρα μας είναι αφιλόξενη, ότι στην Ελλάδα περιμένουν φυλακές, αμυγδαλέζες και το χειρότερο, ότι τα σύνορα φυλάσσονται αυστηρά, που στην πράξη τι θα σήμαινε και τι σημαίνει? Παραβίαση προφανώς της διεθνούς νομιμότητας, επαναπροωθήσεις, βουλιάζουμε τα σαπιοκάραβα, δηλαδή πολλαπλάσιοι νεκροί στο Αιγαίο. Πράγματι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση και η κυβέρνησή του δεν ακολούθησε αυτό το δρόμο και πολύ καλά έκανε. Ήταν μια φράση της Στασίας της Χριστοδουλοπούλου, αυτή που χρησιμοποιήθηκε όσο καμία άλλη για μια πολύ μεγάλη περίοδο και ακόμα και σήμερα, για να φανεί, και τη χρησιμοποιούν για να φανεί η πολιτική μη αποτροπής. Τι είχε πει η Χρυσοδουλοπούλου, η οποία είναι παρούσα και τη χαιρετώ? Ήταν η περιβόητη φράση «λιάζουν τις πλατείες» ανάμεσα σε άλλα, το θυμάστε. Και να μην το θυμόσαστε, σας το υπενθυμίζουν σχεδόν καθημερινά. Ήταν φράση σοκ για την ξενοφοβική αντιπολίτευση, γιατί ο μετανάστης, ο πρόσφυγας για αυτούς, και ο μετανάστης και ο πρόσφυγας, είναι ιονή παράνομος και οι ιδέες του δεν μπορεί προφανώς να είναι στο φως της ημέρας με τον ήλιο απάνω ψηλά, αλλά πρέπει να είναι και βεβαίως στην πλατεία να λιάζεται, αλλά βεβαίως μόνο στο σκοτάδι. Μόνο έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί ότι αυτός είναι παράνομος. Αυτή η διαχωριστική γραμμή που διαπερνά ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πλησιάζει η ώρα που ενδεχομένως να πάρθουν αποφάσεις που θα καθορίσουν την πείρα της. Οι πρώτες σοβαρές ενδείξεις για ευρωτουρκική συμφωνία με βάση την προηγούμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προφανώς δεν είναι ενθαρρυντικές. Οργανώσεις δικαιωμάτων θα ακούσουμε και στη συνέχεια και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, όχι απλώς ανησυχούν, αλλά εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς, στις προτάσεις καταπάτησης της διεθνούς νομιμότητας, της συνθήκης Γενέβης, των επαναπροωθήσεων. Τους στέλνω ένα, μου στέλνουν έναν, όλο αυτό που είναι μπερδεμένο, που και παράνομο είναι, αλλά δυστυχώς, φίλες και φίλοι, και ανέφικτο, απολύτως ανέφικτο. Η συλλογική επανεισδοχή είναι προφανώς παράνομη. Ο άνθρωπος πρόσφυγας ή μετανάστης έχει το δικαίωμα να προσφεύγει ατομικά και να κρίνεται ατομικά. Η λογική αυτή είναι από το Πακιστάν, συνεπώς είναι παράνομη και δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, είναι έολη και έξω από την ευρωπαϊκή και διεθνή νομιμότητα. Ή για παράδειγμα, η γυναίκα από το Αφγανιστάν, λέω ως παράδειγμα, ακόμη και σε περίοδο ειρήνης, υφίσταται τη βία ενός σκοταδιστικού καθεστώτος. Δικαιούται, ναι ή όχι, η κακοποιημένη γυναίκα αυτή με τον τρόπο που έχει κακοποιηθεί διεθνούς προστασίας, ή το δικαίωμα να καταθέσει, να το πει κάπου και να αξιολογηθεί? Ο γκέι ή τρανς Πακιστανός που κινδυνεύει στην πατρίδα του δικαιούται διεθνής προστασίας? Ο άνθρωπος που διώκεται στην πατρίδα του για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, τον εξαιρούμε γιατί ανήκει σε μια εθνότητα, άρα συλλογικά συλλήβδιν επιστρέφονται πίσω? Πολλοί λένε, το συζητάμε και μεταξύ μας και το σχολιάζουμε και όχι μόνο εδώ αλλά παντού, σε κάθε σπίτι, ότι αυτό το κίνημα αλληλεγγύης είναι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα. Και πράγματι είναι έτσι και σε αυτό πρέπει να μείνουμε και να το κρατήσουμε. Είναι πρωτόγνωρο. Και προσπαθούν κάποιοι να το εξηγήσουν και λένε τι είναι ρε παιδί μου, δεν έχει να κάνει με την πολιτική συμπεριφορά, με την πολιτική πρακτική. Παραδείγματος χάρη του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση είναι μόνο αυτοί που δώσανε αυτή τη μάχη, που είναι ιδεολογική, πολιτική, πρακτική, μάχη καθημερινά στις δομές φιλοξενίας. Δεν το ισχυρίζομαι, θα ήταν ψέμα. Αλλά είμαστε παρόντες και παρούσες πάρα πολύ μαχητικά. Σε όλα τα επίπεδα, και ιδεολογικά και πολιτικά και πρακτικά. Και πολλοί άλλοι. Και άλλες δυνάμεις αριστεράς, αντιρατσιστικές οργανώσεις κλπ. Τι λένε λοιπόν κάποιοι? Λένε όχι, υπήρχε αυτό. Θα υπήρχε. Είναι η ελληνική ψυχή.
Λες και είναι από τον ουρανό κατεβαίνει. Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η πολιτική δράση, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε ότι υπάρχει μια σοβαρή σύγκρουση σήμερα σε ιδεολογικό επίπεδο στην Ελλάδα ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, ανάμεσα στην αριστερά και την ακροδεξιά. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο αταλάντευτα, χωρίς να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να μείνει μόνη στην Ευρώπη, μπορεί, αλλά να μείνει όρθια. Να μείνει όρθια και περήφανη ότι έχει κάνει κάτι πολύ μεγάλο και βάζει τις παρακαταθήκες, βάζει τα θεμέλια για να μπορεί κάποια στιγμή η Ευρώπη να οικοδομηθεί σε εντελώς νέα βάση. Ευχαριστώ πολύ.